Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή καθυστέρηση αρχίζουμε το δελτίο μας λόγω της ταινίας. Μια εβδομάδα λοιπόν προβλέπεται ενδιαφέρουσα. Η κυβέρνηση Ζολότα θα παρουσιάσει τις προγραμματικές δηλώσεις την Τετάρτη το απόγευμα στη Βουλή και θα συζητηθούν την Πέμπτη. Το αργότερο ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής θα γίνει η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Οικουμενική Κυβέρνηση, διαδικασία που μάλλον είναι τυπική. Οι προγραμματικές δηλώσεις θα κινούνται άλλωστε στο πλαίσιο των αρχών που συμφώνησαν τα τρία κόμματα. Οι κύριοι άξονες τους είναι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και η προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων. Τις προγραμματικές δηλώσεις τις προετοιμάζει η ομάδα των υπουργών που έχει συγκροτηθεί από τους κυρίους Σουφλιά, Γεννηματά και Δραγασάκη, που είχαν σύσκεψη το Σάββατο. Η συνεργασία των τριών υπουργών του οικονομικού κύκλου θα έχει, όπως έχει συμφωνηθεί, θα επαναληφθεί και σήμερα Δευτέρα. Στις συναντήσεις τους επικρατεί πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης. Σήμερα οι τρεις υπουργοί θα έχουν επαφές με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και θα δουν μεταξύ άλλων τη ΓΕΣΕΕ, το ΣΕΒ και εμπορικούς συλλόγους. Τα μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος της εβδομάδας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι άτυπες συναντήσεις των εκπροσώπων των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Οι εκπρόσωποι θα συζητούν την πορεία του κυβερνητικού έργου και θα ορίζουν τις συναντήσεις των τριών πολιτικών αρχηγών. Η εβδομάδα προβλέπεται έντονη και στην εσωκομματική ζωή. Ήδη έχουν οριστεί οι ημερομηνίες σύγκλησης των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων. Την Τετάρτη θα συνέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Την Πέμπτη του ΠΑΣΟΚ και η γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Συνασπισμού θα συνεδριάσει μάλλον σήμερα Δευτέρα για να καθορίσει μεταξύ άλλων και τις αρμοδιότητες των βουλευτών στους διάφορους τομείς. Σε λίγες ώρες αρχίζουν οι διήμερες εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κινήματος έκαναν συζητήσεις το Σαββατοκύριακο στις τοπικές οργανώσεις για το τι οδήγησε στη συγκρότηση της κυβέρνησης οικουμενικής στήριξης. Τα κόμματα συζητούν και θα εξακολουθήσουν να συζητούν την πολιτική τους στη διάρκεια του τετραμήνου αυτής της κυβέρνησης. Το ΚΚΕ εσωτερικού ανανεωτική αριστερά στη διάρκεια των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής του το Σαββατοκύριακο επεξεργάστηκε τα κείμενα και τις θέσεις του που θα συζητηθούν στο συνέδριο του κόμματος, το οποίο ορίστηκε να γίνει από τις 11 έως τις 14 Ιανουαρίου. Η μέρα που πέρασε ήταν αφιερωμένη στην Εθνική Αντίσταση που γιορτάστηκε ενωτικά στο Γοργοπόταμο, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Στο Γοργοπόταμο ήταν η Βάσο Βασιλαδιώτη. Με ενωτικό χαρακτήρα, αλλά χωρίς πλήθος και πάθος, γιορτάστηκε σήμερα στο Γοργοπόταμο η 47η επέτειος της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944. Η κεντρική εκδήλωση έγινε όπως κάθε χρόνο στο χώρο δίπλα στη γέφυρα του Γοργοπόταμου. Αλλά αυτή τη φορά την ευθύνη της διοργάνωσης είχαν αποκλειστικά οι αντιστασιακές οργανώσεις. Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν οι υπουργοί εσωτερικών Θόδωρος Κατριβάνος, περιβάλλοντος χωροταξίας και δημοσίων έργων Κώστας Λιάσκας, μεταφορών και επικοινωνιών Άκης Τσοχατζόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών Γιάννης Κεφαλογιάννης. Στο χαιρετισμό που απήθυνε ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι προβλέπεται ρύθμιση όλων των εκκρεμωτήτων που έχουν σχέση με την ηθική και ηλική αποκατάσταση των αγωνιστών. Το σχέδιο νόμου, είπε, έχει ετοιμαστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και για την ψήφισή του έχουν δεσμευτεί οι αρχηγοί των κομμάτων. Στην εκδήλωση χαιρετισμούς επίσης απήθυναν και εκπρόσωποι των αντιστασιακών οργανώσεων. Πήραν μέρος αντιπροσωπείες όλων των κομμάτων. Το ΚΚΕ εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Γρηγόρης Φαράκος, εκπρόσωποι κινημάτων ειρήνης, καθώς και οργανώσεων εργαζομένων. Παραβρέθηκε ακόμη ο πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα. Η εκδήλωση έκλεισε με την κατάθεση στεφάνων και την έκδοση ψηφίσματος. Ενωτικά και επίσημα, η επέτειος της Εθνικής Αντίστασης γιορτάστηκε και στην Αθήνα. Ο Κώστας Κοβέος στο ρεπορτάζ. Στο Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας έγινε το πρωί δοξολογία όπου χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ. Την κυβέρνηση την εκπροσώπησε ο Υπουργός Προεδρίας Νίκος Θέμελης. Παραβρέθηκαν επίσης οι Υπουργοί Εργασίας Απόστολος Κακλαμάνης, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Αναστάσιος Πεπονής, Εμπορικής Ναυτιλίας Νίκος Παπάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας Γρηγόρης Γιάνναρος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Νίκος Γιατράκος, εκπρόσωποι κομμάτων και αντιστασιακών οργανώσεων. Μετά τη δοξολογία, κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.
σύμφωνα με το Γενικό Πρόγραμμα Εορτασμού της Επετείου της Εθνικής Αντίστασης που εξέδωσε η Νομαρχία Αθηνών, ορίστηκε γενικό σημείο στολισμός των δημοσίων και δημοτικών καταστημάτων, των καταστημάτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών, τραπεζών και ιδιωτικών καταστημάτων και οικειών από τις 8ης πρωινής ώρας μέχρι τη δύση του ηλίου της 26ης Νοεμβρίου και φωταγώγησή τους πλην ιδιωτικών καταστημάτων και οικειών από τη δύση του ηλίου της 26ης μέχρι τις πρωινές ώρες της 27ης Νοεμβρίου. Αναζήτησαμε λοιπόν και εμείς απόψε το βράδυ μια Αθήνα αλλιώτικη, φωταγωγημένη και γιορταστική. Όμως τελικά τίποτα δεν θύμιζε στην πρωτεύουσα το γιορτασμό για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης. Τα δημόσια κτίρια ήταν σκοτεινά, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις. Και ο σημειοστολισμός των δρόμων λιγοστός. Γιατί άραγε? Η ημέρα της Εθνικής Αντίστασης γιορτάστηκε με επισημότητα και στη Θεσσαλονίκη. Έγινε δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Την κυβέρνηση την εκπροσώπησαν οι Υπουργοί Μακεδονίας και Θράκης Ιωάννης Δελιγιάννης και Πολιτισμού Σωτήρης Κούβελας. Στην Πράγα, ο Πρωθυπουργός Λαντισλάφ Άνταμετς υπόσχεται αλλαγές. Στην Ουγγαρία, το πρώτο ελεύθερο δημοψήφισμα. Στη Μάλτα, άρχισαν οι προετοιμασίες για τη διάσκεψη κορυφής. Και στην Ινδία, το κόμμα του Ρατζίβ Γκάντι χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτά είναι τα θέματα των εξωτερικών μας ειδήσεων που θα μας πει η Κάτια Βρετού. Ο Πρωθυπουργός της Τσεχοσλοβακίας υποσχέθηκε σήμερα στους 500.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Λέτνα της Πράγας ότι θα πιέσει την ηγεσία του κόμματος να προχωρήσει στον εκδημοκρατισμό της χώρας. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Λαντισλάφ Άνταμετς συναντήθηκε με την νεαμελή αντιπροσωπεία του αντιπολιτευόμενου κινήματος Πολιτικό Φόρουμ. Θέμα των συνομιλιών ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στη χώρα. Συνάντηση θα έχει και με την αντιπροσωπεία του Εθνικού Μετώπου, πολιτική οργάνωση όπου κυριαρχεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας. Στην Ουγγαρία έγινε σήμερα το πρώτο ελεύθερο δημοψήφισμα για την εκλογή Προέδρου ύστερα από 41 χρόνια. Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν την επόμενη άνοιξη. Ο ηγέτης της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφη, δεσκοπεύει να καταστρέψει την ήρεμη ατμόσφαιρα της διάσκεψης κορυφής. Αυτό δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Μάλτας, Μαυσούντ Μπονίτσι. Καθώς η ημερομηνία της συνάντησης Μπους-Γκορμπατσόφ πλησιάζει, οι αρχές της χώρας παίρνουν ειδικά μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουν τυχόν απόπειρα εναντίον των δύο ηγετών. Σήμερα αγκυροβόλησε στην είσοδο του κόλπου της Μάλτας το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Belknap και το ρωσικό πυροβλοφόρο Δόξα αναμένεται να φτάσει την Τρίτη. Οι δύο ηγέτες θα φτάσουν στη Μάλτα την Παρασκευή το βράδυ. Στην Ινδία, το κόμμα του Πρωθυπουργού Ρατζίβ Γκάντι φαίνεται ότι χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα. Η δύναμη της αντιπολίτευσης, Εθνικό Μέτωπο, προηγείται σε αρκετές περιφέρειες. Αλλά η έκπληξη των εκλογών είναι το Ινδουιστικό Κόμμα Μπαρατή για Τζανάτα, που η δύναμη του ανέβηκε σημαντικά σε αυτές τις εκλογές και πιθανόν να γίνει ο ρυθμιστής ανάμεσα στο κόμμα του Ρατζίβ Γκάντι και στην αντιπολίτευση. Τη θέση του πρώτου Βρετανού αστροναύτη στο Σοβιετο-Βρετανικό διαστημόπλιο Τζούνο τη διεκδικούν μια ερευνήτρια και ένα σταγματάρχης του στρατού. Οι λεπτομέρειες από τον Λάμπη Τσιριγωτάκη. Πριν 5 μήνες, μια συνηθισμένη αγγελία σε εφημερίδες ζητούσε υποψήφιους αστροναύτες για το διάστημα χωρίς να έχουν απαραίτητα ανάλογη ή σχετική πείρα. Επρόκειτο για τη θέση του πρώτου Βρετανού αστροναύτη με το Βρετανοσοβιετικό διαστημόπλιο Τζούνο, προγραμματισμένο να εκτοξευθεί τον Απρίλιο του 1991 και να παραμείνει στο διάστημα 8 μέρες για συγκεκριμένες έρευνες.